για να συζητήσουμε για τα ελληνοτουρκικά θέματα. Εμείς θα πάμε να δείξουμε ότι είμαστε πυλώνες σταθερότητας. Λέει αυτό. Δεύτερο το οποίο λέει και το είπε και ο κύριος Γαϊτάνης. Η Τουρκία λέει είναι διεθνώς απομονωμένη. Προσέχτε. Εάν δεν κάνουμε σωστή ανάγνωση του πού βρίσκεται η Τουρκία αυτή τη στιγμή, με ποιους παίζει, τι παίζει, ούτε πολύ φερνινή φύνη η Τουρκία προς Θεού, αλλά δεν είναι και η απομονωμένη διεθνώς. Άλλωστε ο πρόεδρος Τραμπ το έδειξε χτες ότι δεν είναι απομονωμένη διεθνώς. Σήμερα είναι ο Πούτιν στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, εδώ πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Εγώ λοιπόν θα πω ότι από αυτού που είχε θέσει ως στόχο, η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, τι είχε θέσει ως στόχο. Έλεγε ότι θέλει μία δέσμευση από τον πρόεδρο Τραμπ τι θα κάνει σε σχέση με την Τουρκία και με το τουρκο-λιβικό σύμφωνο. Ο Τραμπ ούτε καν στη θέση του State Department δεν έμεινε. Λοιπόν, ελάτε να δώσετε και την ευκαιρία στον κύριο Γαϊτάνη να απαντήσει. Ένα τελευταίο θέμα. Ένα τελευταίο θέμα. Και ο κύριος Γαϊτάνης μίλησε αρκετά, αλλά να τονίσω και αυτό. Εσείς νομίζω λίγο παραπάνω. Και να πω, ναι. Τον κύριο Γαϊτάνη να το ρωτήσουμε και τι έγινε χθες η συνάντηση, επειδή εμείς είδαμε αυτό που είδαμε, αλλά μας λείπουν όλα τα υπόλοιπα. Ναι, να πούμε όμως και αυτό, για το τι έγινε στη συνάντηση. Δεν μπορούμε να εικάζουμε ή να έχουμε διαρροές. Βγαίνει ο Πρωθυπουργός, μ' αφήνετε να πω την πρότασή μου. Βγαίνει ο Πρωθυπουργός, εμείς βγάλαμε από αυτό που είδαμε, γιατί στην πολιτική, εκτός από τα επικοινωνιακά, υπάρχει και η ουσία. Όχι, μπορούμε να περιμένουμε για ένα πράγμα, όπως όλος ο ελληνικός λαός. Ο Πρωθυπουργός μετά από μία τέτοια σημαντική επίσκεψη είναι υποχρεωμένος. Κυρία Καϊτάνη, θέλω να μιλήσω. Ναι, να τελειώσω. Αλλά να τελειώσω όμως, δεν με αφήσατε. Εγώ δεν διέκοψα τον κύριο Καϊτάνη, γιατί με φέρνετε στη θέση να φέρνομαι ο ταραξίας του τραπεζιού. Όχι, αλλά έχετε απλώσει πάρα πολύ το λόγο σας. Θα επανέλθουμε σε δεύτερο γύρο. Λέω λοιπόν. Λοιπόν, απλά ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας μετά από μία τέτοια συνάντηση οφείλει να βγει να ενημερώσει τους δημοσιογράφους. Την Παρασκευή, οφείλει, από τι είπε ο κύριος Πέτσης. Κύριε Λασκαρά, βέβαια, είναι το λιγότερο που έπρεπε να κάνει ο Πρωθυπουργός. Γιατί δεν έγινε δήλωση, για ξεκινήσετε από το τελευταίο και... Δεν έγινε δήλωση. Η στάση του ΣΥΡΙΖΑ είναι μικροπρεπής. Και είναι μικροπρεπής διότι...